Στην ηλιόλουστη πόλη της Πάτρας ζούσε ο μικρός Δημήτρης. Ένα παιδί με πολλή φαντασία και αγάπη για την περιπέτεια. Κάθε πρωί πριν πάει στο σχολείο ξεκινούσε τις δικές του μικρές περιπέτειες στα γραφικά σοκάκια της πόλης. Μία μέρα ενώ περπατούσε κοντά στη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου είδε έναν πειρατή να κρύβεται πίσω από ένα παλιό ναυάγιο ο μικρός Δημήτρης αποφάσισε να γίνει detective και να ανακαλύψει τον λόγο που ο πειρατής ήταν εκεί. Με το μικρό του σημειωματάριο και το φακό του, ξεκίνησε να παρακολουθεί τα ίχνη που άφηνε ο μυστηριώδης πειρατής. Καθώς περιπλανιόταν στα σοκάκια της παλιάς πόλης, ο Δημήτρης συνάντησε φίλους από το σχολείο του που τον συνόδευσαν στην αναζήτησή του. Μαζί διασχίσανε μυστικά μονοπάτια, ανακάλυψαν κρυφές αυλές και είχαν πολλές συναρπαστικές στιγμές. Όταν φτάσανε στον προορισμό τους, αντικρίσανε τον πειρατή να ανοίγει έναν θησαυρό που είχε κρυμμένο. Αντί να τον φοβηθούν, ο Δημήτρης και οι φίλοι του προσέφεραν στον πειρατή ένα κουτί γεμάτο με γλυκίσματα από ένα τοπικό φούρνο. Ο πειρατής, ευγνώμων για την καλοσύνη τους, τους χάρισε έναν μικρό θησαυρό και υποσχέθηκε ότι δεν θα ήταν πλέον τόσο μυστηριώδης. Και έτσι, οι περιπέτειες του μικρού Δημήτρη και των φίλων του στην όμορφη πόλη της Πάτρας συνέχισαν να γράφονται γεμάτες φιλία, ανακαλύψεις και θαύματα.